Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου και Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου ενώνουν δυνάμεις για μια πολύ ξεχωριστή δράση για την οποία θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Φιλοξενούμε τον προϊστάμενο πρωτοβάθμια στο Ηράκλειο, τον κύριο Μπελαδάκη, τον Μανώλη. Κύριε Μπελαδάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Χάρη Βαβουρανάκη, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Βαβουρανάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Βαβουρανάκη, για πρώτη φορά δεν θα μιλήσουμε για COVID και για πανδημία. Ξέρετε, γιατροί έχουν και άλλα θέματα να ασχοληθούν. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είμαστε μόνο για το κομμάτι του να δίνουμε τον τόνο της υγείας, αλλά η υγεία μάλλον έχει και άλλες οπτικές γωνίες και σωστά. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε. Κύριε Μπελαδάκη, για βάλτε μας λίγο στο κλίμα για αυτή την πρωτοβουλία που έχει ως επίκεντρο τι. Κοιτάξτε, πηγαίνουμε προς τις μέρες των γιορτών, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, και αν αναλογιστούμε λίγο τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, εμείς τουλάχιστον στα σχολεία και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση το βιώναμε με ένα ξεχωριστό τρόπο. Υπήρχαν παντού χαρούμενες φωνές. Προετοιμάζονταν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στις τάξεις μέσα, αλλά και στα αμφιθέατρα. Και όλα τα παιδιά το βίωναν με ένα διαφορετικό τρόπο μαζί με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Είχαμε ενεργοποιήσει, όπως κάθε χρόνο κάνουμε, το πνεύμα αλληλεγγύης που υπάρχει αυτές τις μέρες στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και περιμέναμε να το ζήσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αν κάνουμε λοιπόν μια αντιπαραβολή με αυτό που ζούμε σήμερα, θα δούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Προσπαθούμε μέσω της τηλεκπαίδευσης να περάσουμε σε αυτό το χριστουγεννιάτικο εορταστικό κλίμα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Τα παιδιά δεν είναι με τους συμμαθητές τους. Τα παιδιά δεν είναι με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αναζητούν το σχολείο, αναζητούν τους δασκάλους και βεβαίως δεν είναι τίποτα ίδιο. Εδώ, σε αυτή τη συγκυρία, σε αυτή τη χρονική στιγμή, ήρθε η σκέψη του Ιατρικού Συλλόγου που ήταν να καλέσουμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν, να εξωτερικεύσουν δηλαδή τα συναισθήματα που νιώθουν, που τους λείπουν τα αγαπημένα πρόσωπα, τους λείπουν ο παππούς και η γιαγιά, που ενδεχομένως δεν είναι μαζί με τα παιδιά, αλλά τους λείπουν και όλες αυτές οι κοινές δράσεις και οι προσπάθειες και οι δραστηριότητες που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια. Καλούμε λοιπόν τους μαθητές όλο αυτό να το εξωτερικεύσουν, να το σχηματοποιήσουν, να του δώσουν μορφή, να του δώσουν έτσι, σχήμα και εικόνα μέσα από χρώματα, μέσα από ζωγραφιές, από διάφορες κατασκευές που θα κάνουν. Και όλα αυτά θα τα στείλουν στη διεύθυνση αυτή που δώσαμε, στη συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο, και ο Ιατρικός Σύλλογος θα εκθέσει στη σελίδα του αυτές τις ζωγραφίες και κάποιες από αυτές θα βραβευτούν. Κύριε Βαβουρανάκη, πώς προέκυψε αυτή η ξεχωριστή πρωτοβουλία? Φέτος, όπως είπε και ο κύριος Μπελαδάκης, τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά από αυτό που έχουμε ζήσει. Και εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος κάθε χρόνο είχαμε πάντα στο μυαλό τα παιδιά και τα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά όλου του κόσμου. Κάναμε εκδηλώσεις τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα. Φέτος θέλουμε να παραμείνουμε κοντά στους μικρούς μας φίλους, αλλά πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις. Έτσι λοιπόν, μια εξαιρετική ιδέα της Χριστίνας Τιμπασιούρη, παιδιάτρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την κάναμε πράξη. Ξεκινήσαμε με αυτή τη σκέψη να απεικονίσουμε αυτό που περιέγραψε ο κύριος Μπελαδάκης, τον ψυχικό κόσμο σε χρώματα. Και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε μια άλλη διάσταση, να δείξουμε ότι μπορούμε και από την τηλεκπαίδευση που περιέγραψε ο κύριος Μπελαδάκης να περάσουμε και σε ένα κομμάτι της παιδείας, να δείξουμε και την άλλη πτυχή που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καλούμε όλα τα παιδιά του Ηρακλείου να ζωγραφίσουν, να μας στείλουν τις εικόνες που θα απεικονίσουν μέσα στο email του Ιατρικού Συλλόγου και εμείς από εκεί θα τα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου, θα κάνουμε και μια χωριστή έκθεση και θα τα βραβεύσουμε στο τέλος. Θα είναι κάτι που νομίζω θα μείνει χρονικά και θα σημαδεύσει αυτά τα Χριστούγεννα. Σημειώστε επίσης ότι με τον κύριο Μπελαδάκη έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία πρώτα για τον COVID, τώρα ανοίγουμε ένα άλλο κεφάλαιο και εκτός COVID για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτό που λέμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή κοινωνία. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ να δούμε και τις βραβεύσεις. Έχετε υποσχεθεί και βραβεύσεις. Οι τρεις καλύτερες, κύριε Μπελαδάκη, κύριε Βαβουρανάκη, μας πιέζει και ο τηλεοπτικός χρόνος. Να ξέρετε ότι έχουμε γιατρούς καλλιτέχνες που θα αποφασίσουν. Βέβαια, και να κλείσουμε. Έχουμε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Μπελαδάκη. Η πρώτη δράση με τον Ιατρικό Σύλλογο, από τότε που τουλάχιστον ήρθα εγώ και ανέλαβε εδώ, ήταν ότι κάναμε κάποια σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς για τη χρήση της μάσκας. Ναι. Ακολούθησε αυτό και στην πορεία προγραμματίζουμε να κάνουμε επιμορφωτικές συναντήσεις και για το στενή συνεργασία και λοιπόν. Αναγκαιότητα του εμβολίου σε εκπαιδευτικούς. Να σας ευχαριστήσω. Αυτό, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Καλό απόγευμα.